Με τις καμπάνες του Αγίου Μήνα να χτυπούν χαρμόσυνα, ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κ. Ειρηναίος ανακοινώνει σε κληρό και λαό την παμψηφή εκλογή του κυρίου Διαμαντάκη στο Μητροπολιτικό Θρόνο της Χειρεύουσας Μητρόπολης Ιεραπίτνης και Σιτίας. Έδοξε ημίν δε και το Αγίο Πνεύματι, εξελέγει ομοφόνος, ο Αρχιμανδρίτης Κύριλλος Διαμαντάκης. Λίγη ώρα πριν τα μέλη της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας της Κρήτης και κλεισμένων των θυρών του Μητροπολιτικού Ναού και σε κλίμα απόλυτης μυστικότητας και κατάνοιξης αποφάσισαν το όνομα του νέου Μητροπολίτη. Έχουμε καλή σταδιοδρομία και καλά ξέρετε Λονάκη, γιατί είναι καλό παιδί. Στο τριπρόσωπο, εκτός από τον Κύριλλο Διαμαντάκη που έλαβε τις 8 ψήφους των ιεραρχών, συμμετείχαν επίσης ο Μεθόδιος Βερνιδάκης που έλαβε 7 ψήφους και ο Μάξιμος Αυγερνός από τα Χανιά, ο οποίος έλαβε 5 ψήφους. Οι κριτικοί ιεράρχες στη συνέχεια επέστρεψαν στο Αρχιεπισκοπικό Μέγαρο, όπου και δόθη από τον νέο Μητροπολίτη το μικρό μήνυμα στους συνοδικούς ενώπιον κλήρου και λαού. Διακατεχόμενος υποαισθημάτων βαθυτά της συγκινήσεως, τιμής, ευγνωμοσύνης, αλλά και χαρμολύπης, ενωτίστην το άγγελμα της Επίσκοπων Ομοφώνου εκλογής της ελαχιστότητός μου εις των ιστορικών θρόνων της Ιεράς Μητροπόλεως Ιεραπίτνης και Σιτίας, εις διαδοχήν του πεφυλημένου και πολυκλάβστου γέροντός μου Μητροπολίτου κυρίου Ευγενίου. Βαθυσεβάστος ευχαριστώ ημάς, σεβασμιότατε Αρχιεπίσκοπε Κρήτης, κύριε κύριε Ειρηναίε, Πρόεδρε της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης και άπαντα τα μέλη αυτής. Με έκδηλη συγκίνηση υποδέχτηκαν την εκλογή του κυρίου Κύριλλου οι γονείς και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειάς του, αλλά και ο λαός της Μητρόπολης, την οποία υπηρετεί εδώ και 22 χρόνια, εκ των οποίων τα 15 από τη θέση του πρωτοσύγγελου. Ευχαριστούμε τον Θεό που μας έδωσε, μας αξίωσε αυτή τη χαρά και ευχόμαστε να έχει υγεία και δύναμη, να ανταποκρίνεται στα καθήκοντά του. Ό,τι θέλει ο Θεός, περίμενα. Είναι μεγάλη τιμή για μας, για την οικογένειά μας, για όλο τον κόσμο που είναι δίπλα στον αδερφό μας. Ουσιαστικά ξέρω εγώ την αξία του ποια είναι, μακάρι να τη δείξει και πιστεύω πως όλος ο κόσμος την ξέρει και γι' αυτό βγήκε ομόφωνο το αποτέλεσμα. Τα τελευταία 6 χρόνια υπηρέτησε τη θέση του Αρχιγραμματέα της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας της Κρήτης και είναι ένα πρόσωπο ιδιαίτερα αποδεκτό και αγαπητό από τους ιεράρχες. Καφιλέστατε την ευχή σας, άξιος, καφιλέστατε την ευχή σας. Το μεγάλο μήνυμα του Θεοφιλέστατου Μητροπολίτη θα δοθεί την ερχόμενη Κυριακή στις 6 το πρωί και τη Δευτέρα 17 Οκτωβρίου θα γίνει η χειροτονία του στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μηνά. Του εύχομαι καλή δύναμη στο έργο του, στο έργο που έχει να κάνει και να είναι πάντα αγαπητός σε όλο τον κόσμο. Στο τέλος της επόμενης εβδομάδας, ο νέος Μητροπολίτης κύριος Κύριλλος θα μεταβεί συνοδεία όλης της Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας της Κρήτης στο Φανάρι για να συμμετέχουν στους εορτασμούς των 25 χρόνων του Βαρθολομαίου στον Πατριαρχικό Θόκο. Η ενθρόνηση του νέου Μητροπολίτη Ιεραπίτνης και Σιτίας θα πραγματοποιηθεί στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Γεωργίου στην Ιεράπετρα, αφού πρώτα εκδοθεί το ΦΕΚ και το Προεδρικό Διάταγμα για το διορισμό του.